ευχαριστήσεις αμέσως. Θα καλημερίσω τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, που είναι μαζί μας. Κύριε Γεωργιάδη, καλή σας ημέρα. Είμαι πολύ καλά, πώς είστε? Εγώ είμαι καλά. Εσείς πώς πάει? Είναι καλή η περίοδος αυτή τώρα για την κυβέρνηση, για τους υπουργούς γενικότερα, πώς είναι τα πράγματα? Τι εννοείται, εμείς είχαμε δουλειά μας. Συνεχίζουν, γιατί ακούω διάφορους να λένε ότι έχετε κατεβάσει τα μολύβια, ότι δεν πάτε στο Υπουργείο. Να πω ότι σας έχω πάρει στο σταθερό τώρα, έτσι. Μία απλή υπερδιάβαση στα social media μου, μόνο για το τι έχω κάνει χθες, και Τζένο, θα σας πείσει για το αν αυτό που λέτε ισχύει ή όχι. Δεν το λέω εγώ. Λέω κάτι το οποίο ακούγεται ιδιαίτερο στο και διαβάζεται ιδιαίτερο. Οι υπουργοί όλοι εργαζόμαστε κανονικότατα. Το τι συζητείτε στην κοινή γνώμη είναι αδιάφορο για όσους έχουν κυβερνητικές ευθύνες. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω λίγο με ένα αποστάρισμα το οποίο είδα, για να πάμε και στα υπόλοιπα θέματα, γιατί είναι πλούσια η ατζέντα και σε εθνικό επίπεδο αλλά και στα εσωτερικά μας. Είδα ότι ποστάρατε χθες ένα βιντεάκι για την επέτειο των 7 χρόνων που κλείνουμε αυτές τις μέρες από το lockdown, από το κλείσιμο των τραπεζών, επισήριζα κλπ. Ο Ευρυπίδης είχε γράψει το περίφημο «Όλβιος ως της ιστορίης έσχεν μάθησιν». Είναι ευτυχής όποιος γνωρίζει την ιστορία. Δηλαδή, θυμάσαι και δεν επαναλαμβάνεις τέτοια σφάλματα. Είναι ντροπή για τον ελληνικό λαό να ξεχάσουμε μέσα σε μόλις 7 χρόνια τι πέρασε η Ελλάδα το 2015 με την πρώτη φορά αριστερά και τις λεγόμενες αυταπάτες του κ. Τσίπρα. Αυτό θα είναι και το επιχείρημα των εκλογών, όποτε και αυτές γίνουν, δηλαδή εμείς ή οι άλλοι, ας πούμε. Εμείς στις εκλογές θα κατεβούμε θετική ατζέντα, με συγχωρείτε. Η κυβέρνηση έχει να επιδείξει πάρα πολύ πλούσιο έργο αυτά τα 3 χρόνια. Εγώ για το Υπουργείο Ανάπτυξης σας μιλάω τώρα, κύριε Τζένο, μέχρι αύριο το πρωί θα μιλάμε για επενδύσεις που μου φέρει. Χθες έκανα στη Βουλή μια αποστροφή και λέω στο ΣΥΡΙΖΑ και στον κύριο Τσακαλώτο, δηλαδή, τολμάτε να σκεφτείτε σοβαρά δεν πάει καλά η ελληνική οικονομία? Και αν δείτε τα πρακτικά του βιβλίου, απαντάει από κάτω ο κύριο Τσακαλώτο, ποτέ δεν είπε ότι δεν πάει καλά η ελληνική οικονομία. Είναι γεγονός αυτό. Είναι γεγονός. Όταν αυτό ο Τσακαλώτο λέει ποτέ δεν είπε ότι δεν πάει καλά η ελληνική οικονομία, τι άλλο να σα πω? Γιατί μπορεί να τσακώνονται κανένα και να είναι διάφορα, αλλά ότι η Ελλάδα έχει ρεκόρ επενδύσεων τελευταίων 30 ετών καταγεγραμμένο από την Ελστάτ και την Eurostat, αυτό δεν είναι θεωρία, αυτό είναι πρακτικό πράγμα. Ότι μέσα τα τρία φέραμε τη Microsoft, τη Pfizer, την Deloitte, την Cisco, την Digital Realty, την Amazon Web Services και όλες αυτές τις εταιρείες, αυτό δεν είναι θεωρία. Άρα λέτε εκλογές με θετική ατζέντα και όχι εκλογές δείχνοντας τον αντίπαλο. Υπό εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες έχει κρατήσει την Ελλάδα όρθια. Αυτή είναι η ορατικότητα. Ωραία. Εγώ θέλω να ρωτήσω, αν κάνω την ερώτηση, αν θα έχουμε πρόεδρο εκλογές, η απάντηση θα είναι γνωστή, την έχει πει και ο Πρωθυπουργός 100 φορές. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Εσείς συντάσσεστε με αυτούς που λένε σύντομη προεκλογική περίοδο για να τελειώνουμε, ή συντάσσεστε με αυτούς που λένε να εξαντλήσουμε την τετραετία, να δείξουμε το έργο μας, παρά το γεγονός ότι μπορεί να είναι ένας πολύ δύσκολος χειμώνας? Δεν το αμφισβητεί κανείς, ούτε εσείς το έχετε αμφισβητήσει ποτέ. Το έχετε πει πάρα πολλές φορές. Είναι ο δυσκολότερος χειμώνας για την Ευρώπη από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Άρα, ερώτηση, αφού θα είναι. Συγγνώμη, προχθές η γερμανική κυβέρνηση έβγαλε οδηγία για το χειμώνα στη Γερμανία να ρυθμίσουν τους θερμοστάτες στους Γερμανοί πολίτες στους 16 με 18 βαθμούς. Που έχουμε άλλες θερμοκρασίες στη Γερμανία. 18 βαθμούς είναι κρύο στο σπίτι, με βουβάνδαζε. Και στη Γερμανία ακόμα περισσότερο. Ναι. Όταν λες λοιπόν αυτό πράγμα, το λέει η γερμανική κυβέρνηση του πλουσιότερου κράτους της Ευρώπης, τι περιμένει? Ωραία, υπ' αυτές τις συνθήκες. Όχι, γι' αυτό σας λέω ότι είστε από τους λίγους υπουργούς που λένε ότι θα είναι ο δυσκολότερος χειμώνας. Και το παραδέχομαι αυτό. Άρα, υπ' αυτή την έννοια, γρήγορα να τελειώνουμε να προλάβουμε αυτά που έρχονται, ή στο τέλος για να μπούμε στη διαδικασία? Η χώρα είναι καλό να μπει σε μια διαδικασία κανονικότητας και άρα να έχει εκλογικό κύκλο σταθερό. Σε αυτό είμαι αξιωματικά υπέρ. Αυτό όμως που συμβαίνει στην περίοδο που ζούμε και που όντως είναι προβληματικό είναι ότι έχει κυριαρχήσει μια τοξικότητα από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, που αν διατηρηθεί 12 μήνες θα δημιουργήσει ζημιά στην οικονομία και στην κοινωνία. Θέλετε να μας το διευκρινίσετε αυτό? Τι εννοείται τοξικότητα? Ένα παράδειγμα. Όταν ο Θάνος Πλεύρης κάνει υπόθεν αίσχες και έχει αύξηση ανακινήτων και των καταθέσεων του και γράφει αποκληρονομιά και όλη η Ελλάδα γνωρίζει ότι πέθανε η μητέρα του. Σκοτώθηκε. Σκοτώθηκε το αυτοκίνητο. Σκότωσε το αυτοκίνητο. Την πάτησε το αυτοκίνητο. Λοιπόν, όταν λοιπόν η άμυνη μητέρα του, Θεός χωρίζει. Όταν λοιπόν όλη η Ελλάδα το ξέρει αυτό και βγαίνει ο Πολάκης και του κάνει ανάτσι, του λέει κλέφτη Πλεύρη που βρήκε τα λεφτά και θα σε πάω ειδικό δικαστήριο για την κληρονομιά της μάνας του που την πάτησε το αυτοκίνητο. Τι το βλέπετε αυτό, φυσιολογική, για την παράθεση κομματική προχθές? Είχα βγει στο Open και με ρώτησε η κυρία Μαυραγάνη για το πόθεν έρμη και τα δάνεια που χρωστάω. Και το θέμα το στεγαστικό δάνειο που μου λένε σας πήρα, περιλάβανε και εσάς, λένε ναι, χρωστάει ο Άδωνης. Πριν γίνω βουλευτής. Ναι. Το πήρα τον Ιούλιο του 7. Εγώ γίνα βουλευτής με το Λαϊκό Ορθόδοξο Ιεμό το Σεπτέμβριο του 7. Και προχθές χάρηκα, γιατί είχα πάει σε μια λαϊκή αγορά στη Θεσσαλονίκη
Και αν δείτε φωτογραφίε στο Instagram, είχε πολύ θερμή υποδοχή από τον κόσμο. Και ήρθε μια κυρία και μου λέει: εγώ είμαι ΣΥΡΙΖΑ. Μου λέει: αυτό που το πω θα είναι συνεντροπή. Εγώ λέει: μέχρι να το πείτε δεν είχα καταλάβει τώρα αν το είχατε πάρει πριν γίνετε βουλευτή. Άρα λέτε ότι η ταξικότητα του ΣΥΡΙΖΑ τη αντιπολίτευση, το γεγονό δηλαδή ότι προσπαθεί να υπονομεύσει το έργο. Όχι, δεν προσπαθεί να υπονομεύσει. Προσπαθεί να λασπώσει, να σπηλώσει, να θίξει υπολήψει, συνειδήσει, να εκφοβήσει. Είναι αυτό πολιτική αντιπαράθεση. Μα συγχωρείτε, είναι αυτό πολιτική αντιπαράθεση. Τι να σου πω. Προφανώς είναι η συνταγή την οποία ακολούθησε το 2012-2013-2014. Βγήκε και. Η κοινωνία δεν είναι στο 2012-2014. Μην έχετε αμφιβολία γι' αυτό. Ωραία. Ερώτηση λοιπόν. Πάμε σε εκλογές. Και όποτε και να γίνουν αυτές. Το σύνθημα είναι βεβαίως αυτοδυναμία. Υπάρχει μια παγίδα. Η παγίδα είναι η απλή αναλογική την οποία την είχε στήσει ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν την έστησε. Αυτή την παγίδα από ιδεολογία, γιατί θα το έκανε στην αρχή της διακυβέρνησης, την αίσθηση όταν έβλεπε ότι θα χάσει. Πάμε λοιπόν σε απλή αναλογική, πάμε σε δεύτερη Κυριακή. Η αυτοδυναμία είναι αυτός ο σκοπός, δηλαδή θα πάμε και σε τρίτη Κυριακή μέχρι να αποκτήσει αυτοδυναμία ή αρχίζουμε και συζητάμε. Αυτός ο σκοπός δεν είναι τίποτα. Δηλαδή αρχίζουμε και συζητάμε για συνεργασίες. Είδα τον κύριο Ανδρουλάκη να βάζει νερό στο κρασί του χτες. Αφεντικό στον τόπο αυτό είναι ένας. Ο ελληνικός λαός. Τόσο αφεντικό. Όταν το αφεντικό πάρει μια απόφαση, οι υπόλοιποι είναι υποχρεωμένοι να ακολουθήσουν. Ο ελληνικός λαός έχει μπροστά την επιλέξει. Κυβέρνηση αυτοδύναμη Νέας Δημοκρατίας, για τις δεύτερες εκλογές μιλάω, ή κυβέρνηση συνεργασίας. Εάν ο ελληνικός λαός επιλέξει κυβέρνηση συνεργασίας, είμαι ο τελευταίος που θα συγχωρούμε να πω στον ελληνικό λαό: δεν έχει δικαίωμα να αποφασίσει αυτό που θες. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Απόλυτα. Εγώ θα πω στον ελληνικό λαό, δηλαδή στο αφεντικό μας, τι πιστεύω. Πιστεύω ότι είναι πολύ καλύτερο να έχουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση. Άρα λοιπόν, εάν στη δεύτερη Κυριακή που λέτε δεν βγει η αυτοδύναμη κυβέρνηση, ανοίγει η συζήτηση από για συνεργασίες. Είμαστε υποχρεωμένοι να διερευνήσουμε τη δυνατότητα δημιουργίας κυβερνήσεως συνεργασίας. Κατά πόσο μας έχει διατάξει αυτή την περίπτωση, το αφεντικό. Αυτό σας λέω. Ωραία. Και για να μην. Εμένα δεν μου αρέσει η αλαζονία στην πολιτική, ούτε να νομίζουμε ότι εμείς θα ξέρουμε όλα και ο λαός δεν ξέρει. Αυτά μακριά από μένα. Ξαναλέω, δεν έχουμε δημοκρατία. Κυβερνά ο λαός. Ο λαός αποφασίσει. Θα πάμε σε εκλογές, θα εξηγήσουμε τα σύν και τα πλήν. Στο τέλος θα λάβει μια απόφαση και θα προχωρήσουμε. Αν ρωτάτε τη γνώμη μου, πιστεύω θα πάρουμε αυτοδυναμία. Ωραία. Εάν δεν πάρετε αυτοδυναμία, με ποιους θα συζητήσετε? Είναι το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν χάνουμε χρόνο τώρα. Κάντε ένα ερώτημα, κύριε Τζένου, και εσείς λες και πέφτετε από τον Άρη, ας πούμε. Μου κάνει εντύπωση. Τώρα, μεταξύ μας παίζουμε τώρα τις κουμπάρες. Αφήστε τώρα καλό εγώ το ερώτημα. Δεν ξέρω τι να πάρετε. Μπορεί να γίνει κυβέρνηση, μπορεί να γίνει άλλο κόμμα. Μόνο με το Πασόκ λοιπόν. Αντικειμενικά, βλέπετε κάτι άλλο. Και αν ο Ανδρουλάκης επιμείνει και πει όχι, Μητσοτάκης πρωθυπουργός. Άμα ο Ανδρουλάκης επιμείνει, θα έχει πει στο αφεντικό όχι. Και να πάμε σε δεύτερες εκλογές. Είναι τόσο απλό. Αλλά και δεν φταίει η Νέα Δημοκρατία και δεν φταίει ο Ανδρουλάκης. Να το πω πολύ απλά. Είναι δυνατόν το αφεντικό να έχει επιλέξει για πρωθυπουργό το Μητσοτάκη? Γιατί όταν επιλέγει το αφεντικό λαό, δηλαδή ποιο θα είναι πρώτο κόμμα, επιλέγει και πρωθυπουργό. Είναι λοιπόν δυνατόν το αφεντικό να έχει πει θέλω πρωθυπουργό Μητσοτάκη και να του πει ο Ανδρουλάκης αφεντικό δεν με ενδιαφέρει, λες. Πώς έγινε δηλαδή αυτό? Ωραία, λοιπόν. Έχετε δει στον πλανήτη κυβέρνηση συνεργασία που δεν είναι πρωθυπουργό ο αρχηγό του πρώτου κόμματο? Όχι, δεν έχω. Πού έχει γίνει αυτό? Στη Γερμανία, δείτε. Ο Σόλτ έχει κερδίσει με 9,5 μονάδα. Όχι με 10, με 9,5. Στη 9,5 μονάδα ο Σόλτ είναι και αγκελάριο. Δεν είπε κανεί να γίνει και αγκελάριο ο Σόλτ. Λοιπόν, πάμε λίγο. Αυτά, είναι, αυτά να ξέρετε, στι χώρε που έχουν παραδώσει κυβερνήσεων συνεργασία είναι αυτονόητα. Πάντα ο αρχηγό του πρώτου κόμματο γίνεται πρωθυπουργό σε όλα τα συστήματα. Πάμε λίγο στα θέματα. Συζητάμε πάλι υπεριόνους σκιάς. Την απάντηση την πήρα. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε στα θέματα τα οποία απασχολούν τον κόσμο. Η κυβέρνηση δείχνει κάθε φορά ότι εξαντλεί όποιο δημοσιονομικό περιθώριο έχει στοχευμένα για να βοηθήσει τους πολίτες. Είναι όμως τέτοιο το κύμα, το εισαγόμενο αυτό κύμα, για να μην κοροϊδευόμαστε, γιατί η αντιπολίτευση λέει ότι είναι πληθωρισμός Μητσοτάκη, ότι είναι αυξήσεις Μητσοτάκη. Λίγο ως πόλεμος και ως πόλεμος Μητσοτάκη μπορεί να πει και αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε όμως ότι έρχεται η πραγματικότητα και τις όποιες, αν θέλετε, παρεμβάσεις της κυβέρνησης, τις ξεπερνάει. Δεν υπάρχει απολύτως κανένας τρόπος, καμία κυβέρνηση να μπορεί να καλύψει με επιδόματα το σύνολο των επιπτώσεων του πληθωρισμού που ζει αυτή τη στιγμή ο πλανήτης. Μην κοροϊδευόμαστε. Θα ήταν σαν να ισχυριζόμασταν ότι υπάρχει κάποιος τρόπος να γίνεται πόλεμος και να μην επηρεάζει τη ζωή μας. Τότε θα κάναμε κάθε μέρα πόλεμο. Δεν θέλω να λέμε στον κόσμο ψέματα. Έχουμε πόλεμο. Η ζωή μας θα επηρεαστεί. Τελεία. Τώρα συζητάμε πώς η κυβέρνηση θα βρει μέτρα να επηρεαστεί το δυνατόν λιγότερο και να προστατευτούν οι χαμηλότεροι και οι ασθενέστεροι. Σε αυτό ναι. Αλλά η ιδέα ότι θα περάσουμε από ένα πόλεμο χωρίς να μας συμβεί τίποτα, με συγχωρείτε. Δεν είναι πραγματική. Ωραία. Σε αυτή τη λογική λοιπόν, άκουγα τον κύριο Τσίπρα, επισήμως μάλιστα τον ίδιο, να θέτει μια σειρά θεμάτων, όπως για παράδειγμα
η σκανδαλολογία στη συνάντηση που είχετε με τον Ινστιτούτο Καταναλωτή και την ΕΚΠΙΖΟ. Άκουσα να λέει ότι επί της ουσίας είναι μια κυβέρνηση η οποία συγκρούεται με τις ανεξάρτητες αρχές, την καταγγέλνουν οι ανεξάρτητες αρχές, η Επιτροπή Ανταγωνισμού, η ΡΑΕ, ότι κάνει διάφορα πράγματα. Για δώστε μας λίγο μια απάντηση σε αυτό. Α, σου είπε για δύο πράγματα, για την ΡΑΕ, τον κύριο Σκρέκα δεν θέλω να καθιστώ, δεν το ξέρω το θέμα, είναι θέμα του Υπουργού ΡΑΕ, και την Επιτροπή Ανταγωνισμού που αφορά εμένα. Με συγχωρείτε. Εγώ με τον κύριο Λιανό είχαμε πράγματι στην Επιτροπή της Βουλής μια συγκεκριμένη δημόσια συζήτηση. Δημόσια με την έννοια ότι αυτός έστειλε μια επιστολή και εγώ απάντησα. Εσείς που είστε τώρα παλιός, θυμάστε άλλη φορά πρόεδρος ανεξάρτητης αρχής να έχει στείλει επιστολή στη Βουλή εμπιστευτική που να κατηγορεί την κυβέρνηση για μια επιλογή της? Ουδέποτε. Ωραία, τι να κάνει ο Υπουργός, να μείνει σιωπηλός? Η συνεργασία με τον κύριο Λιανό συνεχίζεται κανονικότητα. Χθες ήμασταν μαζί, υποδεθήκαμε την κυρία Δεστάκη, να ανακοινώσουμε το σπίτι του ανταγωνισμού και του καταναλωτού. Επαγγελματίες είμαστε. Συνεχίζεται η συνεργασία μια χαρά. Εγώ δεν έχω παρέμβει ποτέ σε καμία υπόθεση της αρχής. Είστε ευχαριστημένος. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα ασκήσω τις δραματικές μου αρμοδιότητες. Σαφές. Είστε ευχαριστημένος από το πώς λειτουργεί ο ανταγωνισμός στη χώρα μας, διότι υπάρχει και η εσχροκέρδεια, κύριε Υπουργέ. Δεν το έχετε. Είναι κάτι που επίσης το έχετε παραδεχτεί. Πρόστιμα περί εσχροκέρδειας περισσότερα από όσα από τον ημερό μου δεν έχουμε πει ποτέ. Ποτέ. Έχω προκαλέσει και το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ να μου φέρουν ένα πρόσωπο μεγαλύτερο επί κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και επί κυβερνήσεις ΣΥΡΙΖΑ. Και όπως ξέρετε, μόλις το λέω, εξαφανίζονται. Ποτέ. Είναι ντροπή να μου τα λένε με αυτά. Έχω βάλει μόνο μαθηριστικά περισσότερα πρόσωπα από όσο έχει βάλει τον ΠΑΣΟΚ 30 χρόνια στην εξουσία και ο ΣΥΡΙΖΑ άλλα 5. Λοιπόν, μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Κανένας υπουργός μέχρι σήμερα δεν έχει κάνει τα πρόσωπα που έχω βάλει εγώ, ούτε τους έλεγχο που έχω βάλει εγώ. Τελεία. Αυτό το λένε τα στοιχεία. Όταν λέω εγώ, ενώ η ομάδα μου λέω μόνο προσωπικά, ενώ η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Για να εξηγεί το, δεν είναι προσωπικά ο Άδων Γεωργιάδης. Ενώ η κυβέρνηση τη πολιτική. Λοιπόν, άρα να σταματήσω τα παραμύθια. Αν έχει να μου φέρει κάποιο από τον ΠΑΣΟΚ ένα μεγαλύτερο προσωπικό, σε ευχαριστώ να συζητήσουμε. Σας προκαλώ σήμερα από την εκπομπή σας. Ωραία, λοιπόν. Τώρα στις κουβέντες όλοι μπορεί να είμαστε. Σας... Προχθές είχα πάει στη Βουλή και μου έλεγε ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ότι γίνεται η διερεύνηση του τραπεζικού καρτέλα από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Λέω, πού πότε κάνετε εσείς έρευνα στην Επιτροπή Ανταγωνισμού? Πότε έγινε η Επιτροπή Ανταγωνισμού επί ΣΥΡΙΖΑ, πότε έκανε έρευνα στις τράπεζες? Πότε βάλατε, λέω, ένα ευρώ πρόσωπο στις τράπεζες? Το πρώτο πρόσωπο που πήγε στις τράπεζες, το πρώτο πρόσωπο, τα τελευταία δεκαετία, εξαιρετική τι ημερομηνία έχει, 30 Ιουλίου του 19. 30 Ιουλίου του 19. Ποιος ήταν υπουργός 30 Ιουλίου του 19, Σιριζέως ήτανε, ή ο Γεωργιάδης? Λοιπόν, πάμε τώρα σε άλλα θέματα τα οποία είναι κρίσιμα. Θέλω να μου πείτε εάν θεωρείτε θετική την εξέλιξη χτες στην Σύνοδο του ΝΑΤΟ, δηλαδή το γεγονός ότι ο Ερντογάν είπε ναι στην ένταξη Σουηδίας, Φιλανδίας για τον ΝΑΤΟ, και αν θεωρείτε ότι αυτό μπορεί να βελτιώσει, μάλλον δείχνει φως στο τούνελ και για τον πόλεμο. Πάρα πολλές φορές έχω κουραστεί να το λέω, να μην παίρνουμε πολύ σοβαρά όσα λέει ο Ερντογάν. Τα οποία λέγονται περισσότερο για εσωτερική κατανάλωση. Βλέπω σήμερα του Σιριζέικου λογαριασμού περίπου αποθεώνουν τον Ερντογάν, γιατί λέει πήρε φοβερά πράγματα χθες. Μπορεί να μου πείτε τι πήρε στα αλήθεια? Εσείς εκτιμάτε ότι δεν πήρε τίποτα? Τώρα μιλάμε σοβαρά, κύριε Τζένο. Τι πήρε στα αλήθεια? Την υπόσχεση της Φιλανδίας και της Σουηδίας ότι θα κάνουν γρήγορες απελάσεις των Κούρδων. Σήμερα ο Φιλανδός Πρωθυπουργός έκανε δήλωση και είπε ότι εμείς ακολουθούμε την ευρωπαϊκή νομοθεσία και δεν αλλάζει αυτό το μνημόνιο με την Τουρκία. Και την άρση του εμπάργου όπλων προς την Τουρκία που έχει πολύ ελάχιστη σημασία την Τουρκία με την Γερμανία. Είναι δύο χώρες που δεν έχουν κάτι ιδιαίτερο να προσφέρουν. Η Σουηδία δεν είναι έτσι ακριβώς. Εντάξει. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Για την Τουρκία, η Τουρκία το πρόβλημά της μεγάλο είναι τα αεροπλάνα. Και τα αεροπλάνα είναι στην Αμερική, άντε στον Ηνωμένο Βασίλειο. Και τα τάγκς τώρα κατάφερε να πάρει κινητήρες από τη Σουηδία. Δεν είναι τίποτα σπουδαίο τώρα. Για όλη αυτή τη φασαρία που έγινε, απολύτως τίποτα. Αντιθέτως, εγώ θέλω να πω ότι είναι πολύ καλό ότι μπαίνει η Σουηδία και η Φιλανδία στο ΝΑΤΟ. Διαφωνώ με τον κ. Γιαννακόπουλο, που προκάλεσε κατάπληξη αυτή τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι μας είπε ο κ. Γιαννακόπουλος, είναι αντίθετο στην ένταξη της Σουηδίας Φιλανδίας. Αντίθετη μέχρι χθες ήταν ο Ερντογάν, ο Πούτιν και ο Γιαννακόπουλος. Από σήμερα είναι μόνο ο Πούτιν και ο Γιαννακόπουλος. Λοιπόν, εμείς είμαστε υπέρ του να μπει η Φιλανδία και η Σουηδία στο ΝΑΤΟ. Θέλουμε να ενισχυθεί η συμμαχία και χαιρόμαστε για τη θεσμική απόφαση. Τώρα, αν κάποιος βλέπει κάποιο μεγαλείο στην εξωτερική επιτροπή, εξωτερική πολιτική Ερντογάν, που σήκωσε τόσο ψηλά τον πύχη και έκανε την Τουρκία τόσο αντιπαθή σε όλες τις χώρες για να πάρει αυτό που πήρε χθες, εντάξει, παποθεώσω την. Τι ας πω. Κύριε Υπουργέ, τι έγινε με το Τουρκετζίαν και τι. Έγινε κάτι πάρα πολύ άσχημο. Υπήρξε μια αστοχία μεγάλη του συστήματος. Πέρασε από το Αλικάντε, από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σημάτων, δυστυχώς, και τώρα η ελληνική κυβέρνηση κάνει την προλεβόμενη εκ του νόμου ενστάσεις και προσφυγή. Προλαβαίνει να το κάνει αυτό τώρα η κυβέρνηση? Γιατί ακούω από το ΣΥΡΙΖΑ ότι πλέον έχει χάσει την δυνατότητα. Όχι, αυτό. Αυτό που έχει συμβεί είναι ότι αν το είχαμε πάρει, το είχαμε πληροφορηθεί νωρίτερα, θα μπορούσαμε να το έχουμε μπλοκάρει πολύ νωρίτερα. Όμως το δικαίωμα της προσφυγής καθόλου δεν έχει αρθεί.
Και επειδή υπάρχει συγκεκριμένο κανόνα που απαγορεύει εθνικού όρου, πιστεύω ότι το κερδίσουμε και πολύ γρήγορα. Ωραία, σα είδα χθε στη Βουλή έξαλλο για την ιστορία με τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά. Αυτό είναι. Με συγχωρείτε. Εδώ, αυτά που ζει η χώρα με το ΣΥΡΙΖΑ είναι άνευ προηγούμενο. Το 2018 η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε τη διαδικασία για να φτάσουμε στο διαγωνισμό και στην πόλη του ναυπηγείου Σκαραμαγκά. Είναι καθάρι δηλαδή το ναυπηγείο Σκαραμαγκά. Και καλά έκανε. Εγώ δεν λέω κακό έκανε. Πολύ καλά το έκανε. Και ξεκίνησε και τη διαπραγμάτευση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πώ θα σβηστεί το περίφημο πρόστιμο που έχει βάλει κατά το παρελθόν η DGCOM σε αυτά τα ναυπηγεία. Κατέληξε μια συμφωνία. Όλα αυτά γίνανε το 2018. Τι έλεγε η συμφωνία? Ότι για να μπορέσει να σβηστεί το πρόστιμο των 700 εκατομμυρίων και το πάρει νέο ιδιοκτήτη, πρέπει να σπάσει τα δύο των ναυπηγείων. Έσπασε. Να γίνουν δύο ξεχωριστοί διαγωνισμοί χωρίς να απαγορεύεται να το πάρει ο ιδιοκτήτη τελικά, όπως και έγινε. Και τρίτον, να εξασφαλιστεί η απόλυτη διακοπή της λειτουργίας και της συνέχειας της μίας επιχείρησης στην άλλη. Δηλαδή να μην υπάρχει κανένα στοιχείο που να δείχνει ότι η επιχείρηση που ξαναξεκινάει έχει μία οποιαδήποτε σχέση με την προηγούμενη. Στα πλαίσια αυτά ξεκαθαρίσει και θα απολυθούν όλοι οι εργαζόμενοι και ο νέος διοκτήτης θα επαναπροσλάβει όσους νομίζει. Αυτά όλα έχουν συμφωνηθεί το 2018. Όταν εγώ έγινε υπουργός ανάπτυξης και κάλεσα τον εκαθαριστή που είχε ορίσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Πιτσιόρλας, μου εξήγησε ακριβώς τη διαδικασία που ήταν αυτή που σας είπα. Αυτή η όρη. Έτσι χθες ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή και έχει κάνει φασαρία στο ΕΚΟΥΡΑ, γιατί λέει απολύτως εργαζόμενοι. Προσέξτε, ποιοι εργαζόμενοι, αυτοί που έχει υπογράψει ο ΣΥΡΙΖΑ να απολυθούν. Δεν είναι καλά τα σας λέω. Απολύτως. Δηλαδή εδώ, αυτό δεν είναι αντιπολίτευση. Δεν ξέρω τι, πάτε ό,τι λέξη θέλετε. Παραλαμβάνω, ο ΣΥΡΙΖΑ χθες στη Βουλή κατηγορείται στο ΕΚΟΥΡΑ για μια συμφωνία που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν λέω καλή και κακή. Εγώ αν δεν τη γνώμη να καλή. Καλώς έγινε, δεν υπήρχε άλλος νομικός τρόπος. Γι' αυτό και εγώ από τότε που ήμουν στην Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση την είχα υποστηρίξει το σχέδιο του κ. Πιτσιόλα και καλώς υπουργός ήταν και καλά τα κάνανε. Αλλά μην έχονται σήμερα να μας λένε εμάς γιατί κάνουμε αυτά που κάνανε. Λοιπόν. Έπρεπε να δείτε, δεν την ώρα που τα έλεγα αυτά. Έχει μια ενδιαφέρον αυτό. Οι βουλευτές του Κουκουέ που ήταν παρόντες είχαν πέσει κάτω από τα γέλια. Τους κοιτάζανε και γελάγανε τους Ιριζέους. Γιατί οι Κουκουέ που να έχουν μια αξιωματική αντίθετη θέση ξέρουν ότι αυτοί είναι οπορτουνιστές, δεν είναι ψεύτες. Και σου λέγανε αφού είστε ψεύτες, φωνάζανε. Αφού είστε ψεύτες. Βλέπω στο λογαριασμό σας στο Twitter, έχετε την εικόνα από το ελληνικό. Πού βρισκόμαστε? Πάει πάρα πολύ καλά. Το ελληνικό είναι απολύτως εντός χρονοδιαγράμματος. Το 25 θα είναι έτοιμο όλο το ελληνικό και το καζίνο πλέον. Έχουν ξεκινήσει ήδη τα πρώτα έργα. Τα έργα τα σμιχτίζεται το σπίτι των ΑΜΕΑ, έχει ήδη θεμελιωθεί. Λέει μπουλντόζ είναι ήδη μέσα. Χτίζεται η υπογειοποίηση του δρόμου, που είναι από τα έργα τα λεγόμενα συνοδά, τα κοινή ωφέλεια, τα γύρω-γύρω. Έχει γίνει διαγωνισμός από τη Λάμδα για να ξεκινήσει τον Οκτώβριο η κατασκευή του πύργου. Και η Τέρνα ανακοίνωσε ότι το Δεκέμβριο ξεκινάει την μπουλντόζ για το καζίνο. Με το θέμα της έλλειψης των χεριών που το βλέπουμε παντού, στους εργάτες γης, στον τουρισμό, στις κατασκευαστικές. Υπάρχει μεγάλο έλλειμμα εργατικών χειρών στην Ελλάδα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, αν με ρωτήσετε πώς γίνεται να έχουμε 12% ενεργεία και τόσο μεγάλο έλλειμμα εργατικών χειρών, πώς γίνεται? Είναι ένα ερωτηματικό. Πάντα αυτή τη στιγμή, τόσο τα εστιατόρια, τα ξενοδοχεία, όσο και η βιομηχανία, όσο και οι συνεταιρισμοί αγροτικοί και οι σχολομητικοί δεν βρίσκουν εργατικά χέρια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, σήμερα έχουμε εκδήλωση. Ναι, σήμερα το βράδυ στις 8. Ευχαριστώ που το θυμήσατε, κύριε Τζένο. Μακάρι να έρθετε, θα έχει πολύ πλάκα. Θέλω να έρθω. Θέλω να έρθω. 8 η ώρα σήμερα είναι καλή ώρα. Είμαι Γουλανδρή στην Κηφισιά, έχω την παρουσίαση του βιβλίου μου. Θυμάστε που είχα κάνει την παρουσίαση με τον Πιερακάκη, τον Βορύδη, τον Ψεριανό, τον Μητσακόπλο, τον Πρωτοσάλτε και την Ξανθάκη πριν από ένα μήνα περίπου. Τώρα το κάνω λίγο διαφορετικά. Σήμερα θα μιλήσω κυρίως εγώ, θα εξηγήσω την ρητορική και πώς έρθω το βιβλίο. Και μετά έχω σκοπό να κάνω το εξής. Θα σηκώσω στο βήμα τυχαία από το κοινό 2-3 ζευγάρια για να κάνουμε debate στον αέρα και να κρίνουμε τι είναι κάνα σωστά και τι κάνα λάθος. Α, γι' αυτό μου λέτε να έρθω δηλαδή. Άμα έτσι θα σας σηκώσω σίγουρα. Λοιπόν, Άδωνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα έχει πλάκα, θα είναι διαδραστικό, θα είναι ωραίο. Τόσο και θα είναι πολύ ωραίο. Και είναι ωραίο μέρος του Δήμου Γουλάνδρου. Η δροσιά σήμερα είναι πολύ ωραία. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλημέρα.